Ένας Ουκρανός στρατιώτης σκοτώθηκε εν μέσω βομβαρδισμών από Ρώσους μισθοφόρους στον Ντονμπάς την Τρίτη και ένας ακόμα σκοτώθηκε από έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού, σύμφωνα με Ουκρανική δημοσίευση. Συγκεκριμένα, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν. Σήμερα, στις 6 Απριλίου, οι ένοπλοι σχηματισμοί της Ρωσικής Ομοσπονδίας παραβίασαν για άλλη μία φορά το καθεστώς κατάπαυσης του πυρός και έπληξαν τις θέσεις του Ουκρανικού στρατού κοντά στο χωριό Νεβέλσκε. Ως αποτέλεσμα των εχθρικών πυρών που αποτελούσαν κυρίως βολές όλμων, ένας Ουκρανός στρατιωτικός τραυματίστηκε. Ο στρατιώτης έλαβε αμέσως τις πρώτες βοήθειες, αλλά δυστυχώς κατέληξε. Επίσης, κοντά στην αμυντική τοποθεσία του Στέπνε, ως αποτέλεσμα της ανατίναξης στρατιωτικού οχήματος από άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό, ένας στρατιωτικός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας υπέστη θανατηφόρους τραυματισμούς και κατέληξε λίγο αργότερα, αναφέρει ανακοίνωση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο site μας nemeshd.gr.